Κατά τη δική μας εκτίμηση, το Κυπριακό όντως βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση. Μετά το Crash Montana, η όλη συζήτηση έχει τροχιοδρομήσει το Κυπριακό προς διάφορες ανοιχτές κατευθύνσεις. Εκτιμούμε ότι η όλη ουσία τελικά θα είναι η όρια αναφοράς. Η διαμόρφωση ημί των όρων αναφοράς είναι που θα καθορίσει και την παραπέρα πορεία του Κυπριακού. Και αναφέρομαι για το περιεχόμενο πλέον της λύσης του Κυπριακού. Γι' αυτό θα χρειαστεί και καλή προετοιμασία από τη δική μας την πλευρά, αλλά και επιμονή σε ζητήματα αρχών, γιατί θα πρέπει να μας προβληματίζουν από την αρχή όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Και για το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία στους όρους αναφοράς, γεγονός που θα μας οδηγήσει, θα έλεγα, πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία λύσης, αλλά και τι θα συμβεί στην περίπτωση που στην επανέναρξη των συνομιλίων δεν υπάρξει συμφωνία λύσης. Τι θα σημαίνει ένα νέο αντίξοδο για τη δική μας πλευρά, ποιες ενδεχόμενα να είναι οι συνέπειες και πώς αυτές ανατρέπονται, καλύτερα αποτρέπονται προληπτικά. Ο ίδιος προβληματισμός πρέπει βεβαίως να ισχύει και η ίδια προετοιμασία πρέπει να γίνει και για την περίπτωση όπου δεν υπάρξει κατάληξη στους όρους αναφοράς, γιατί όπως είπα πριν, όπως έχει πλέον το πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα καθοριστικής σημασίας. Άρα, εάν με το τέλος του χρόνου δεν υπάρξει συμφωνία στους όρους αναφοράς, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και της δικής μας πλευράς, αλλά ενδεχόμενα και της τουρκικής πλευράς. Θεωρώ ότι η όλη διαδικασία μοιάζει πλέον με μια διαδικασία εκ του σύνεγγυς διαπραγματεύσεων, όπου κανένας δεν μπορεί να προδιαγράψει το τέλος. Θέλω να ελπίζω και να εκφράσω την ευχή ότι σε αυτήν την κρίσιμη φάση θα επικρατήσει και εθνική ομοψυχία και ότι θα είμαστε τουλάχιστον ενωμένοι σε ένα μέτωπο στηριζόμενοι τουλάχιστον στα ελάχιστα που συμφωνούμε ως προς το περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού.